χρόνια πολλά με υγεία. Είμαστε ένα μέρος από την παιδική χοροδία του Συλλόγου. Έχουμε ετοιμάσει, όπως και κάποιοι θα έχετε ακούσει ξανά στα ανάματα των δέντρων, μια ενότητα από κάλαντα παραδοσιακά ανά την Ελλάδα και κάποια πιο πρόσφατα παιδικά τραγούδια που αρέσουν στα παιδιά. Θα ήθελα να τους δώσετε ένα χειροκρότημα. Θα σας κρατήσουμε παρέα γύρω στο 20 λεπτό εμείς με τα τραγούδια, ενώ μετά να μην φύγει κανείς, γιατί θα ακολουθήσουν χριστουγεννιάτικοι ύμνοι από το Σύλλογο Ιεροψαλτών ΚΟ υπό τη διεύθυνση του κυρίου Σαγγέλη. Εκτελεστική μουσική αποδίδεται στους νεούς. Τώρα είμαστε εδώ έξω, είναι τιμή μας που θα συμμετάσχουμε σε αυτή την όμορφη εκδήλωση και θα παρακαλέσω πολύ με ησυχία να ακούσετε τους ύμνους που θα εκτελεστούν από τους συναδέλφους που τους ευχαριστώ ιδιαίτερα που έκαναν τον κόπο να έρθουν στην Αντιμάχια για να συμμετάσχουμε σε αυτή την όμορφη εκδήλωση. Εύχομαι χρόνια πολλά και ό,τι επιθυμεί ο καθένας. Χριστός εξ ουρανών απαντήσατε, Χριστός επί γης υψώθητε. Άσατε το Κύριο, πάσα η γη. Ευλογίες, εγκάρδιες ευλογίες του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας, ο οποίος βρίσκεται στη γειτονική μας Νήσυρο, από εδώ, από το φιλόξενο χωριό της Αντιμάχιας. Σε όλους να είμαστε καλά, ευλογημένο, χαρούμενο το νέο έτος να μπει με το καλό και το Άγιο Δωδεκαήμερο να είμαστε όλοι καλά με τις οικογένειές μας. Να είστε όλοι καλά και ο Σύλλογος Ιεροψαλτών να είναι πολύχρονος, ο δάσκαλός μας, πάντα γερός, όλα τα μέλη του Συλλόγου να μας ομορφαίνουν με τέτοιες εκδηλώσεις. Χρόνια πολλά και καλά. Αντιπρόεδρε, η εκδήλωση της Αναπαράστασης της Φάτινης εδώ στο παραδοσιακό σπίτι είναι μία πλέον εκδήλωση θεσμός για το σύλλογό σας, η πρόοδος. Πείτε μας δύο λόγια για αυτή την όμορφη εκδήλωση, την οποία φέτος πλησίασαν και μουσικά όλοι αυτοί οι σύλλογοι. Πως κάθε χρόνο έχουμε την Αναπαράσταση της Φάτινης ζωντανά, με παιδιά, όλοι εθελοντές βέβαια. Είναι παιδιά που ακολουθούν το Σύλλογο στη χοροδία, είναι παιδιά που ακολουθούν το Σύλλογο στο χορευτικό, το παραδοσιακό του Συλλόγου. Προσπαθούμε κάθε χρόνο να έχουμε όλο και περισσότερα παιδάκια. Φέτος είχαμε και τους ιεροψάλτες και τη χοροδία του Συλλόγου. Κάθε χρόνο ελπίζουμε για καλύτερο. Πείτε μας δύο λόγια για αυτές τις όμορφες εκδηλώσεις που πάντα έχουν στο στόχο να διαδώσουν την παράδοση και στις νεότερες γενιές που από ό,τι φαίνεται σας αγκαλιάζει πάρα πολύ με τη μεγάλη προσέλευση του κόσμου εδώ. Εννοείται, κάθε φέτος και καλύτερα όσον αφορά την προσέλευση του κόσμου και των παιδιών. Θέλουμε να διατηρήσουμε κάποια έθιμα, προσπαθούμε, ελπίζουμε αν κάποια λάθη γίνονται στην κατανόηση του κόσμου,
Υγεία, αγάπη και ευτυχία σε όλο τον κόσμο να ευχηθούμε. Και του χρόνου. Και του χρόνου.